Μιας και το πήραμε αλλιώς, πριν να πάμε στα του Εθνικού Συμβουλίου χθες, θέλω τη δική σας απάντηση σε δημοσιεύματα που βλέπουμε και σήμερα στον τύπο όσον αφορά τον μισθό σας, κύριε Παπαδοπούλε. Αγαπητή Στέλλα, λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί για άλλη μια φορά στοχοποιούμε προσωπικά, δεν ξέρω γιατί, από κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι δεν κάνουν την δέουσα, δεν ασκούν δημοσιογραφία με την δέουσα επιμέλεια. Γιατί δεν το θέλω λέτε να αυτό? Δεν θέλω να πω σοβαρές εκφράσεις. Ελπίζω ότι απλώς δεν άσκησαν την δημοσιογραφία με την δέουσα επιμέλεια που θα έπρεπε να ασκήσουν τη δημοσιογραφία και με τους κανόνες της δεοντολογίας. Λοιπόν, ο μισθός μου, αγαπητή Στέλλα, και σου δείχνω από σελίδα του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, είναι 56.527 ευρώ γκρος, δηλαδή ακαθάριστα. Αυτός είναι η σελίδα του προϋπολογισμού του 2024. Για το 2025, δεν ξέρω αν φαίνονται τα νούμερα. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο μισθός μου το 2024 είναι πως... Κύριε Παπαδοπούλε, δεν θέλουμε να βλέπουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατανοητή ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, είναι 56.527 ευρώ και σήμερα έχω πληροφορηθεί από το λογιστήριο ότι έχει προϋπολογιστεί ένα ποσό εκεί για 100 περίπου ευρώ για την ΆΤΑ για το 2025. Είναι ένας προϋπολογισμός της ΆΤΑ για να μην. Δεν υπάρχει καμιά αύξηση. Δεν παίρνουμε καμιά προσαύξηση, ούτε αύξηση. Ψάχνοντας και διερευνώντας την ιστορία για να δω πώς κατέληξαν αυτοί οι συνάδελφοι, οι αγαπητοί κατά τα άλλα, που με χαρακτηρίζουν πρωταθλητή της αύξησης και με κάνουν τυχαίους τίτλους για εντυπωσιασμό, γιατί δεν θέλω να τους καταλογήσω fake news, να πω ότι θέλουν να εντυπωσιάσουν. Κατέληξα στο εξής. Πήραν ένα νούμερο για τον προϋπολογισμό του 2023, στο οποίο την πρώτη έκτου είχε μια ανάρτηση η οποία έλεγε ότι ο μισθός μου είναι 51.337 ευρώ. Αλλά δεν υπολόγισαν το 2023 αυτό αφορούσε 10 από τους 12 μήνες. Διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγει και τον Φεβρουάριο και διοριστήκαμε τον Μάρτιο. Πρώτη του Μάρτη αναλάβαμε. Άρα για το 2023 στον προϋπολογισμό φαίνεται πάνω σε μια ανάρτηση του κρατικού λογιστηρίου ένα ποσό 51.337 ευρώ για 10 μήνες. Ναι. Άρα υπολείπονται 2 μήνες. Ναι. Άρα ο μισθός μου βασικός, ο ακαθάριστος, είναι 56.527. Χωρίς προσαυξήσεις, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Απλώς και μόνο η ΆΤΑ, την ΆΤΑ την οποία την παίρνουν όλοι οι κρατικοί. Ωραία. Με την ΆΤΑ δηλαδή πόση αύξηση πήρατε, κύριε Παπαδόπουλε? Άρα αυτοί που συνέκριναν τον μισθό που είχε αναρτηθεί την πρώτη έκτου από το λογιστήριο 51.333 ευρώ με τον μισθό μου του 2025, έκαναν έναν βασικό λάθος. Να μην υπολογίσουν ότι ο μισθός με εκείνος ήταν για 10 μήνες το 2023, ότι υπήρξε μια αύξηση της ΆΤΑ για το 2024 και μια αύξηση της ΆΤΑ για το 2025. Ωραία. Μικρότερη, πολύ μικρότερη για το 2024 και το 2025. Έβγαλαν τυχαίους τίτλους. Κύριε Παπαδοπούλε, άρα συνεπώς οι συναδέλφοι, αυτό υπολόγισαν τις αυξήσεις από την ΆΤΑ, για να είμαστε και δίκαιοι με τους συναδέλφους μας. Είναι αλχημία. Ναι, αυτό το πράγμα, αγαπητή Στέλλα, είναι αλχημία και δολοφονούν. Είναι χτύπηματα κάτω από τη μέση. Σας έχει ενοχλήσει, κύριε Παπαδοπούλε, κατά τον άλλο. Δεν με έχει ενοχλήσει. Ναι. Βεβαίως με έχει ενοχλήσει. Όταν ψευδός. Ναι, δεν είναι όμως. Όταν βλέπουν αυξήσεις μέσω ΆΤΑ, δεν είναι ψευδός. Είμαι πρωταθλητής της αυξής με 6.222 ευρώ. Θα τους παρακαλέσω να μου στείλουν αυτή την αύξηση. Δηλαδή φτάσαμε και σε σημεία που δεν μπορούν να πλέον. Δεν ξέρω πώς θα διεξάγεται πλέον ο δημόσιος διάλογος. Υπάρχει μια ανάρτηση στο κρατικό λογιστήριο για το 2023. Την πρώτη έκτου που λέει για το μισό μου είναι 51.337, λαμβανωμένου υπόψη ότι ήταν 10 μήνες. Διότι διοριστήκαμε τον Μάρτιο. Μάλιστα.
Ο μισθός μου. Στους 12 πόσο θα έπρεπε να ήταν, δηλαδή. Το 2024, σας τον έδειξα, σας το δείχνω εδώ, είναι 56.487 ευρώ. Πήρατε όμως μια αύξηση κάπου στα 1.500 ευρώ. Αύξηση. Έχει προϋπολογιστεί μια αύξηση προϋπολογιζόμενη. Δεν ξέρω αν θα είναι πραγματική στο τέλος της ημέρας πόσο θα είναι η ΆΤΑ. Η ΆΤΑ με τα σημερινά δεδομένα 1.100 ευρώ για το 2025 όπως όλοι. Ωραία, κύριε Παπαδόπουλε, κατανοητό. Που παίρνουν μόνο ΆΤΑ. Κατανοητό. Κατανοητό. Άρα, συνοψίζοντας, ο μισθός σας, μιλάτε για εσάς, γιατί αφέθηκαν εχμές και για τον... για τον διευθυντή του, τον υφυπουργό, τον κύριο Χαραλαμπού. Για ποιον άλλον έχουν αφηθεί εχμές από όλοι τον Προεδρικό. Όλοι οι αξιωματούχοι του κράτους δεν παίρνουν προς αυξήσεις. Δεν παίρνουν αυξήσεις. Μάλιστα. Όπως και να έχει, συνοψίζοντας για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, είχαν, ο πρώτος σας ετήσιος μισθός βγήκε με 2 μήνες λιγότερους, μας λέτε, και ακολούθησε μετά η ΆΤΑ. Συν τους 2 μήνες που δεν υπολογίστηκαν την πρώτη χρονιά της διακυβέρνησης. Ωραία, κατανοητό. Απαντήσατε, κύριε Παπαδόπουλε.